όμως είχα πάει κάτω στην νομαρχία και πήγα στον κύριο Αποστολίδη, ο οποίος ήταν μία τρύπα μόνο να κάνουνε. Και μετά κάμαν και τη δεύτερη. Αλλά δεν έφτασε. Πού να φτάσει, πού να φτάσει. Μα και αυτή που να, εχτες, δεν μπορεί να φρενάρει τα νερά όλα. Εχτες η ώρα 12.30 είχα έρθει εδώ για να ταΐσω τα ζώα. Και είχα το αμάξι εκεί όπου το έχω τώρα. Και το νερό ήταν πιο κάτω. Ερχόταν, γέμεινε εδώ, λέγω Χρήστο, φύγε, γιατί θα μείνω. Και θα με μπλέξει εδώ μέσα. Το γύριζε το νερό πίσω. Ναι. Γι' αυτό γέμισε και όλο το χώμα. 5-6 κιλά μαστίχια εδώ χάθηκε, τα λιπάτματα όλα χαθήκανε. Το χώμα που είχαμε αυτό το σκηνό, το περίσσεμα να πούμε, όλα αυτά χαθήκανε, έτσι, μία είναι. Αυτό το κούπι, ελάτε εδώ. Αυτό εδώ το κούπι δεν έχει σχέση. Γεμάτο ξύδι ήταν, χάθηκε, το πήραν όλα που πάσανε να πούμε, αυτό το άλλο το σπάσε. Εδώ κοιτάξτε είναι αυτές εδώ όλες τις ζημίες, όλες αυτές τις καταστροφές. Εδώ αυτά τα πράγματα. Τι να πάθουμε άλλο, τι να πάθουμε, σαν τι άλλο δηλαδή πρέπει να πάθουμε. Κατάλαβε, σαν τι άλλο πρέπει να πάθουμε, αυτό σας λέω μόνο, παιδιά. Και όλη η αιτία είναι 100 φορές που έχω πει στο Δήμο να έρθει να πάρει κάτι κάδους, του πήγα και φρακάρα το γεφύρι, άδωνα να χάλει. Και τούτα είναι, τίποτα δεν είναι τούτα εδώ. Τα μαστίχια είναι εκεί. Τα μαστίχια είναι εκεί το πρόβλημα. Τούτα είναι λιπάσματα, είναι χώματα που βάζουμε στους κίνους. Κατάλαβες. Τα μαστίχια πού τα είχατε. Τα μαστίχια είναι εδώ, φίλε μου. Εκεί μέσα τα έχετε μαστίχια. Εδώ είναι τα μαστίχια. Το οποίο είναι αυτό, σκέψου δεν ότι... Δεν ανοίγει αυτό. Σκέψου ότι αυτό τώρα δεν μπορώ να ανοίξω. Μέσα είναι χάλια. Το σήκωσε ολόκληρο βάρος και από εκεί που το είχα, πρέπει μόνο από εκεί, αλλά θα λεωρωθείς, δεν μπορώ να πάρω. Το σήκωσε και το φέρε και μου το κοπάνισε εδώ. Πόσα μέτρα μετακινήθηκε αυτό το λιόμενο. Μετακινήθηκε γύρω στα 2,5 μέτρα. Ήτανε δηλαδή από εδώ τώρα, να άμα το δεις, να έλα από εδώ, γιατί δεν μπορώ να πει μέσα εγώ. Ανοίγω εδώ, αλλά δεν μπορεί να βλέπει. Βλέπει πως ήταν η θέση του. Έπιανε από τον γκαράζ και πήγαινε μέχρι τέρμα. Από εκεί που αρχινάει το τυχαλάκι που έχω φτιάξει. Και το πήγε, αφού τα νερά είχαν φτάσει εδώ πάνω. Και ήταν εδώ, έχουν πάντα δύο κάδους, οι οποίοι αυτοί κάτι ήταν σε ένα υψηλό σημείο. Όπου έτσι και έτσι, ας πούμε. 100 φορές τους το έχω πει, τίποτα. Τώρα τους λέω, θα σας τους πάρω και θα πάω σας τους πετάξω. Τελείωσε. Διότι ούτε θα έχει σημασία εδώ και ούτε κάτι θα μας αποζημίωσε. Αυτό τώρα το μαστίχι δεν ξέρουμε πώς θα είναι μέσα και πώς θα το. Ναι, αλλά αυτό το μαστίχι, ας πούμε, είναι 80 κιλά μαστίχι, είναι τα 6.000 ευρώ που παίρνουμε και είναι κάτι σαν μια μικρή σύνταξη 500 ευρώ, με κατάλαβες, αν το διαιρέσεις για το 12. Τώρα τι θα παυρούμε εκεί πέρα. Κατάλαβες. Έλα, πάρτε τους κάδους, γιατί τι έγινε. Πήρε τους κάδους, τους φρακάρισε εδώ και μέσα σε ελάχιστα λεφτά πήρε. Ήταν και ένα αυτοκίνητο. Ήρθε το παιδί να το πάρει, δεν πρόλαβε. Πάει και τα αυτοκίνητα. Την μελέτη αυτή για τον διπλημμυρικό των μεστών την πήραμε συγκεκριμένα πριν από 10 μέρες από την ΤΙΔΚ. Δεν ξέρω, εξετάζεται και από τον πρόεδρο και από εμάς αν μπορεί να δώσει λύση ακόμα και στο χτεσινό πρόβλημα που δημιουργήθηκε εδώ στο τοπικό διαμέρισμα των μεστών. Γιατί υπάρχουν αντιρρήσεις από κάποιους ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες για τις οποίες έγινε. Οι άνθρωποι που έπαθαν ζημίες τώρα, υπάρχει κάποια μέρη να αποζημιωθούν είτε μέσω του Δήμου είτε μέσω της Νομαρχίας. Ακούστε, έχουμε μιλήσει και με την κοινωνική πρόνοια για να καλύψει από πλευράς οικιακών συσκευών και τέτοια και θα γίνει μια καταγραφή από ό,τι μου είπαν αύριο το πρωί. Αύριο θα είναι εδώ από την κοινωνική πρόνοια για να καταγράψουν τις ζημίες που έχουν γίνει σε οικίες. Στα καταστήματα και για τους αγροτικούς δρόμους βέβαια που έχουμε το τεράστιο πρόβλημα δεν έχει δοθεί ακόμα κάποια λύση. Εννοείται, ηλεκτρικές συσκευές όλες ήταν τεράστια ζημιά, παιδιά, τεράστια ζημιά και στα οικόπεδα των ανθρώπων. Πήρε μάντρες, πήρε στο νεκροταφείο μας, το έκανε ρημαδιό. Μιλάμε τεράστια διαφορά.
άλλο να τα λέμε και άλλο να τα βλέπεις τα βουνά να τρέχουν. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι αυτά τα που τα βγάλαν έξω, πας και στεγνώσουν, που γέμισε το σπίτι. Είναι καινούρια. Ενός μηνού πράγματα είναι. Ενός μηνού πράγματα. Τώρα δείτε και μέσα. Πού τα έχουμε. Ναι, ρε. Τώρα τα σώματα πας και στεγνώσει λίγο. Γεια, πες μας. Τώρα το σπίτι είναι καινούριο. Καινούριο, τώρα με δύο μήνες έμεινε μέσα. Μέχρι πού είχε φτάσει το νερό. Εδώ. Εδώ, μέχρι το πάνω, όλα, μέχρι το δρόμο. Όλα, ήταν μια λίμνη εδώ μέσα, όλα. Και μπήκε μέσα το νερό. Όλα, ήταν εδώ. Εδώ, αυτό το δωμάτιο ήταν με το μέτρο 1,20 νερό. 1,20. Φανταστείτε τώρα τα ντουλάπια από στους 80 πόντους, πού ήτανε. Ντουλάπες. Ψυγεία, κουζίνες. Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια. Όλα. Όλα αυτά. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε και έντονα τα σημάδια. Βλέπετε κι εσείς ότι το νερό έχει φτάσει τουλάχιστον μέχρι εδώ το σημείο. Φαίνεται ότι είναι ο καναπές. Αυτός ο κολυμπούσι. Πολυθρόνες έδεσαι και έξω να στεγνώσουνε. Οι ζημίες, εντάξει, εδώ ήταν η πιο μεγάλη ζημιά, τα άλλα ήταν και κάτι ακατοίκητα, εντάξει, δεν είναι... Αλλά εδώ τα παιδιά είναι και νιώπαντρα από το. Νιώπαντρα, ό,τι που φτιάξαν και μείναν δύο μήνες και βλέπετε το πρόβλημα. Γιατί λένε πάλι να ξαναγίνει και κάθε νυχτέ και τα άπλυνα και τα καθάριζα. Μένω στο λιμάνι εγώ και ήρθα πάνω που με πήραν τηλέφωνο και ήταν όλα αυτά εδώ χάλια. Όλα. Αμέ, το γεφύρι χαλάσα που ήταν εδώ να και τέτοιο χτίσι που δεν κάνουν πια. Αυτό το γεφύρι που ήταν εδώ να τέτοια χτισήματα πια δεν γίνονται. Το πρόβλημα στα μεστά είναι σε αυτό ακριβώς το σημείο που βλέπουμε. Βλέπετε και εσείς ότι από σήμερα ξεκίνησαν εργασίες προκειμένου να καθαριστεί λίγο η περιοχή, έτσι ώστε σε μια ενδεχόμενη δυνατή βροχόπτωση να μην ξανακινδυνεύσει η περιοχή να συμβεί το ίδιο. Πάντως, ακόμη μια φορά το πρόβλημα δημιουργήθηκε εδώ ακριβώς στο σημείο που ενώνει ο Κόμβος με το χωριό. Το νερό δεν σεβάστηκε ούτε το κημητήριο εδώ στα μεστά. Βλέπετε κι εσείς ότι η ορμητική δύναμή του κατέστρεψε το τοίχο του νεκροταφείου με αποτέλεσμα το νερό να εισβάλλει και να μπει μέσα στα μνήματα. Από ό,τι βλέπετε εδώ όλη η τάφη αυτή ήταν σκεπασμένη με νερό.